μειώνοντας το αρνητικό συναίσθημα. Μαθαίνω να λέω ευχαριστώ. Βρίσκεις πως υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου που δεν σου ταιριάζουν πια. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου που σε κάνουν να νιώθεις μόνη. Νιώθεις πως σε κάποιο κομμάτι της ζωής σου είσαι χαμένη. Νιώθεις να έχεις χαθεί. Μείνε μαζί μου με μία βαθιά εισπνοή και μία βαθιά απελευθερωτική εκπνοή. Μείνε μαζί μου. Μείνε εδώ, όποια κι αν είναι η κατάσταση της ζωής σου. Μείνε εδώ μαζί μου. Υπάρχουν στιγμές που κατηγορείς τον εαυτό σου. Που κατηγορείς τον εαυτό σου για λανθασμένες επιλογές, για πράγματα που πήγαν στραβά. Αντί να αυτομαστιγώνεσαι, πες ευχαριστώ σε αυτό το κομμάτι του εαυτού σου που έρχεται να σε πληροφορήσει για το τι πήγε στραβά. Πες, σε ευχαριστώ που έρχεσαι να μου δείξεις τι λάθη έκανα και τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Υπάρχει κάτι στο μέρος της καρδιάς σου που σε εμποδίζει από το να αναπνεύσεις. Παρατήρησε, παρατήρησέ το. Μη ψάχνεις να το βρεις. Απλά παρατήρησε αυτό το σημείο του σώματός σου. Το μέρος της καρδιάς. Πρώτα απ' όλα, γιόρτασε το γεγονός ότι βρίσκεσαι επιτέλους μέσα στο σώμα σου και του δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσει, να εκφραστεί. Πάμε λοιπόν πάλι στο μέρος της καρδιάς. Τι είναι αυτό το κάτι που υπάρχει εκεί και σε εμποδίζει από το να αναπνεύσεις? Είναι γεγονός? Είναι μια ανάμνηση? Είναι άνθρωπος? Είναι πλάσμα? Είναι αντικείμενο? Είναι λόγια? Τι είδους παρουσία είναι? Ό,τι έρθει στο μυαλό σου, αφέσου στην απάντηση.
Πόσο δυνατή είναι αυτή η παρουσία, αυτή η αίσθηση που νιώθεις στην καρδιά σου ότι κάτι σε πνίγει, πόσο δυνατή είναι από 0 έως 10, πόση δύναμη έχει πάνω σου. Είσαι εσύ. Είναι ενέργεια που σου ανήκει ή κάτι που σου έμαθαν. Είσαι εσύ. Είναι ενέργεια που σου ανήκει ή κάτι που σου φόρεσαν. Κάτι που σε ανάγκασαν να μάθεις ή που σε ανάγκασαν να είσαι. Θέλω να φανταστείς πως μπορείς να μειώσεις την ένταση αυτής της παρουσίας, αυτού του συναισθήματος, αυτής της αίσθησης, σαν να μειώνεις τον ήχο του ραδιοφώνου. Μείωσε λοιπόν τον ήχο στο 5. Μειώνοντας τον ήχο, μειώνεται η δύναμη αυτής της παρουσίας πάνω σου. Μείωσέ το στο 4. Και παρατήρησε. Το σώμα σου. Το συναίσθημά σου. Έτσι απλά παρατήρησε. Τι παρατηρείς? Και μείωσε τον ήχο στο 3. Στο 2. Θέλω να μείνεις βυθισμένη στο σώμα σου. Και να εντοπίσεις σε ποιο σημείο του σώματός σου βρίσκεται η ουσία σου. Πού είναι η ουσία σου? Ουσία. 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 Εισπνοή. Εκπνοή. Θέλω να ανεβάσεις την έντασή της, την ένταση της ουσίας σου. Θέλω να ανεβάσεις το πόσο τη νιώθεις, όπως θα ανέβαζες τον ήχο του ραδιοφώνου. Να την ανεβάσεις στο 6. Κατέβασέ την στο 4. Παρατήρησε το πώς νιώθεις. Ανέβασέ τη στο 6.
και πάμε στο 7. Άλλο ένα κλικ στο 8. Παρατηρείς πως κάτι σαν να φουσκώνει μέσα σου, σαν περηφάνεια. Αλλά και κάτι αναπτύσσεται σαν ζεστασιά ή σαν να πετάς ένα ανάλαφρο συναίσθημα. Ας την ανεβάσουμε στο 9. Παρατήρησε. Μείνε με την ουσία σου. Μείνε με την ουσία σου σε ανάπτυξη. Κάτι κινείται μέσα σου. Ίσως και να υπάρχει κάτι που εμποδίζει το ανέβασμα της έντασης της ουσίας σου. Το εμπόδιο λέγεται πόνος. Πες του. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Σου στέλνω την αγάπη μου. Στείλε του φως και θα διαλυθεί. Και πάμε με άλλο ένα κλικ να ανεβάσουμε την ουσία στο 10. Εισπνοή και απορρόφησε την ουσία σου. Και από εδώ και πέρα, κάθε φορά που έρχεται πόνος, φαντάσου τον εαυτό σου να κάνει εσωτερικό μασάζ με την ενέργεια του φωτός. Φαντάσου πως αντί για χέρια μέσα σου υπάρχει φως. Το φως είναι τα εσωτερικά σου χέρια. Και κάθε φορά που έρχεται πόνος, κάνε του μασάζ με φως. Παίξε με τον πόνο. Παίξε με το φως. Είσαι ασφαλής. Είσαι ασφαλής. Είσαι ασφαλής.